Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ελάτε να πιούμε μαζί κάτι ζεστό τώρα που έχει κρύο. Εγώ πίνω τσάι αυτή τη στιγμή. Μπορεί να πιείτε καφέ ή ό,τι άλλο θέλετε. Και να συζητήσουμε για το θέμα του θυμού. Να μιλήσουμε περισσότερο για το θέμα του θυμού. Με αφορμή ένα πρόσφατο διηγητικό vlog με τίτλο «Εσύ φταίς που εγώ θυμώνω». Και τους ανθρώπους που ονομάζουμε νάρκισσους. Ή, όπως τους λέμε εδώ στο κανάλι μας, αδιάγνωστος. Έχω μαζέψει κάποια σχόλια κάτω από εκείνο το βίντεο, τα οποία θα σας τα διαβάσω και θα τα σχολιάσω. Γράφει μια φίλη. Ωραία οδηγητικά και ηλιόλου στα vlogs. Ευχαριστούμε. Η δική μου περίπτωση λίγο ανάποδη εντός εισαγωγικών. Αντιμετώπιζε τα θέματά μας με παθητική επιθετικότητα, λεπτές ειρωνίες και χαριτωμένες ταπεινώσεις στα ζητήματα που έθετα. Μου έλεγε «Τα είπαμε αυτά, δεν επανερχόμαστε και αν επανερχόμουν», γιατί το θέμα παρέμενε άλυτο και ανοιχτό, μου έλεγε «Οκ, χαλάστηκα τώρα, θα μιλήσουμε αύριο». Με τιμωρούσε. Σε τιμωρούσε με την αποτράβηξη του. Την αποτράβηξη του από την επικοινωνία. Μάτια προσπαθούσα να αλλάξω θέμα, να τον κάνω να ξεχαστεί, η μόνιμη εποδός, «Εσύ φταίς» που μου χάλασε η διάθεση, τώρα δεν φτιάχνει. Το «εσύ φταίς» είναι η μόνιμη εποδός των άρχισων. Έφυγα εγώ, με αναζήτησε πολλές φορές, δεν επέστρεψα ποτέ. Απάντησα στη φίλη, η παθητική επιθετικότητα που περιγράφεις, τόσο εύγλωτα θα έλεγα τώρα, είναι επίσης μια δυσλειτουργική έκφραση θυμού. Όταν κάποιος άνθρωπος νιώθει θυμό, δεν τον εκφράζει πάντοτε σε υψηλούς τόνους και με υψηλά ντεσιμπέλ. Μπορεί να τον εκφράσει με παθητική επιθετικότητα, είτε με το να κρατήσει μούτρα, είτε με το να αποτραβηχτεί από την επικοινωνία και τη σύνδεση και να σταματήσει να μιλάει, είτε με ειρωνίες, είτε με υποτιμήσεις. Και η φίλη λέει «λεπτές ειρωνίες και χαριτωμένες ταπεινώσεις». Καμιά ειρωνία δεν μπορεί να είναι λεπτή. Ίσα ίσα όσο πιο λεπτή είναι μια ειρωνία, τόσο πιο πολύ πονάει, γιατί δεν φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι μια πράξη ενεργητικά επιθετική προς το άλλο πρόσωπο, είναι μια παθητικά επιθετική πράξη, η οποία καλύπτεται πολλές φορές και από το χιούμορ. Η νάρκισση, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν τον ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και μπαίνουν σε σχέσεις τις οποίες δεν μπορούν ή δεν θέλουν να συνδεθούν ουσιαστικά με τον άλλο άνθρωπο, θέλουν να έχουν μόνο τα καλά μια σχέσης και όχι τα δύσκολα μια σχέσης ή τα υπεύθυνα πράγματα μια σχέσης, πολλές φορές μπορεί να κάνουν χιούμορ, το οποίο να είναι χοντρό χιούμορ, να είναι ταπεινωτικό χιούμορ και να είναι άσχημο χιούμορ. Και να είναι ένας τρόπος με τον οποίο να ταπεινώνουν τον άνθρωπο που είναι μαζί τους και να τον κάνουν να νιώθει μειονεκτικά. Αυτές τις μέρες έχω πάθει έρωτα, θα έλεγα, με το κανάλι της Dr. Ramani. Σας έχω πει ξανά για αυτήν. Είναι μια Ινδή κλινική ψυχολόγος, η οποία έχει ένα αγγλόφωνο κανάλι στο YouTube. Με το κανάλι ονομάζεται Dr. Ramani, η οποία λέει «It's all things narcissism». Στο οποίο αυτό κανάλι ανεβάζει πολύ συχνά βίντεο που έχουν θέμα τον ναρκισισμό, τους νάρκισσους και τις ναρκισσιστικές σχέσεις, οι οποίες είναι πάντοτε κακοποιητικές. Τώρα νομίζω άρχισα να σας καταλαβαίνω λίγο που μου γράφετε κάποιοι ότι ξυπνάω το πρωί με τα βιντεάκια σου και κοιμάμαι το βράδυ με τα βιντεάκια σου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το κανάλι της. Όσοι μιλάτε την αγγλική γλώσσα και την καταλαβαίνετε, σας συστήνω να δείτε τα βίντεο της. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα, περιέχουν πολλές επιστημονικές πληροφορίες γύρω από αυτούς τους τρόπους, από αυτά τα στυλ προσωπικότητας, τα ναρκισσιστικά και τις ναρκισσιστικές σχέσεις, και μπορεί να είναι ένα κανάλι ιδιαίτερα ενδυναμωτικό για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να καταλάβουν γιατί και πώς, αν η σχέση τους είναι μια κακοποιητική σχέση, αν είναι μια ναρκισσιστική σχέση κλπ. Κλπ. Λοιπόν, και σε αυτή τη διαδικασία
που με ενδιαφέρει πολύ αυτή την περίοδο να διαβάσω και να μάθω περισσότερα πράγματα για τον αρχικισμό ή να φρεσκάρω τις γνώσεις που είχα έκτοτε. Έψαξα στο κανάλι, έχουμε βίντεο για τον αρχικισμό αρκετά, αλλά δεν έχουμε τόσα πολλά. Και ποτέ ένα βίντεο το οποίο έχει σχέση, έχει θέμα τον αρχικισμό, δεν μπορεί να είναι αδιάφορο βίντεο, γιατί δυστυχώς, παρόλο που η διαταραχή ναρκισιστικής προσωπικότητας, Narcissistic Personality Disorder, το NPD, δείχνει στα στατιστικά του ότι αφορά πολύ μικρό μέρος του πληθυσμού, 1,5% στο γενικό πληθυσμό στην Αμερική, λέει, και σε πιο ειδικούς πληθυσμούς μεγαλύτερα ποσοστά. Στην πραγματικότητα όμως, περιβαλλόμαστε από ανθρώπους αδιάγνωστους, οι οποίοι λειτουργούν με ναρκισιστικό τρόπο. Θα έλεγα ότι μπορεί κάποιος να πει ότι οι αδιάγνωστοι, όπως τους λέμε εμείς εδώ στο κανάλι, είναι αυτοί οι άνθρωποι που ένας layman, κάποιος ο οποίος δεν έχει γνώσεις ψυχολογίας, θα ονόμαζε μαλάκες. Μιλάμε για παλιοχαρακτήρες, για ανθρώπους οι οποίοι είναι ιδιαίτερα εγωκεντρικοί, για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ενσυναίσθηση, δεν παρουσιάζουν δηλαδή ούτε συναισθηματική ενσυναίσθηση και δεν παραδέχονται ότι έχουν γνωστική ενσυναίσθηση. Τι σημαίνει συναισθηματική ενσυναίσθηση? Συναισθηματική ενσυναίσθηση σημαίνει να μπορώ να νιώσω το συναίσθημα που νιώθει ο άλλος άνθρωπος. Όταν κάποιος μου περιγράφει, για παράδειγμα, ότι είναι στενοχωρημένος ή έχει αναστατωθεί από κάποιο συμβάν, να μπορώ να νιώσω τη στενοχώρια του και να νιώσω την αναστάτωσή του, να μπορώ να μπω συναισθηματικά στη θέση του. Αυτή είναι η συναισθηματική ενσυναίσθηση. Η γνωστική ενσυναίσθηση έχει να κάνει με τη γνωστική διεργασία εκείνη που γνωστικά αντιλαμβάνομαι πότε κάποιος είναι στενοχωρημένος, πότε κάποιος είναι θυμωμένος, πότε κάποιος είναι έκπληκτος, πότε κάποιος έχει ένα συναίσθημα. Η συναισθηματική ενσυναίσθηση λείπει από τους ναρκισσούς, αλλά διάβαζα πρόσφατα ότι υπάρχουν μελέτες πρόσφατες οι οποίες δείχνουν ότι έχουν γνωστική ενσυναίσθηση, και ένας απλός τρόπος για να καταλάβουμε ότι οι ναρκισσοί έχουν γνωστική ενσυναίσθηση είναι να σκεφτούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις που δεν τους παίρνει, γιατί βρίσκονται σε κάποια περιβάλλοντα που δεν έχουν ανθρώπους που θα τους άντεχαν να λειτουργούν ψυχρά ή να λειτουργούν εκδικητικά ή να λειτουργούν υποτιμητικά κλπ, ξέρουν να μην συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Άρα διαβάζουν τα social cues, διαβάζουν τα κοινωνικά μηνύματα. Καταλαβαίνουν λοιπόν ότι προκαλούν αρνητικά συναισθήματα στους άλλους και γι' αυτό το λόγο δεν τα κάνουν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Ένα παράδειγμα είναι, μπορεί σε ένα ζευγάρι να γίνονται καυγάδες, να υπάρχουν διαφωνίες, να υπάρχουν προβλήματα και ο ναρκισσός να λέει «Δεν θέλω να μιλάς για αυτά που συμβαίνουν στη σχέση μας στους γονείς σου», για παράδειγμα. «Αυτά που γίνονται στο σπίτι μας δεν αφορούν τα πεθερικά μου. Δεν αφορούν κανέναν άλλον εκτός από εμάς. Ή δεν θέλω να λες στους φίλους σου το τι συζητάμε. Ή να λες πότε διαφωνούμε. Ή να λες για ποια παράπονα έχεις μέσα από τη σχέση μας. Γιατί δεν θέλουν να τα λέμε ή να τα λένε οι σύντροφοί τους παρά έξω? Επειδή αντιλαμβάνονται, έχουν τη γνωστική ενσυναίσθηση δηλαδή, ότι αν τα ακούσει ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν είναι προσκολλημένο πάνω τους και δεν βρίσκεται υπό την επηρεά τους, όπως είναι το εντός εγώ θύμα τους, θα τους καταλάβουν. Πάμε στο επόμενο σχόλιο. «Γλίτωσε η κοπέλα», λέει μια φίλη. «Η δική μου εμπειρία είναι να θυμώνει ο άλλος όχι τόσο με φωνές, αλλά να παρεξηγείται. Όταν του πεις, για παράδειγμα, να βγάλει τα σκουπίδια. Έχει καιρό να βάλει σκούπα, δεν μιλάει πολύ, που θίγεται. Το παίρνει τόσο προσωπικά που μετά δεν σου μιλάει όλη τη μέρα». Οι ναρκισσοί παρεξηγούνται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαιτέρως αν τους πεις ότι αυτό το έχεις κάνει λάθος ή υποσχέθηκες να βγάλεις έξω τα σκουπίδια γιατί δεν τα έβγαλες κλπ. Οι ναρκισσοί έχουν ιδιαίτερα εύθραυστο εγώ, έχουν πολύ μεγάλες ανασφάλειες, αλλά δεν έχουν το θάρρος και την εντιμότητα να παραδεχτούν ότι νιώθουν ανασφάλεια και ότι δεν νιώθουν καλά με τον εαυτό τους. Παρουσιάζονται ως παντοδύναμοι στους άλλους,
ως πολύ δυνατοί και ισχυροί χαρακτήρες, ενώ την ίδια ώρα κατηγορούν τους άλλους ότι είναι αδύναμοι χαρακτήρες, και την οποιαδήποτε παρατήρηση την παίρνουν πολύ προσωπικά και θίγονται πάρα πολύ. Και φυσικά, λέει η φίλη, κάθε μέρα θα υπάρξει ένα παρόμοιο θέμα. Όσα περισσότερα χρόνια ζεις, κόρη μου, με τον Άρκισο, τόσο πιο συχνά θα έχει εξάρσεις θυμού. Γιατί και αυτό, το να θίγεται κάποιος, το να κατεβάζει τα μούτρα του κάποιος, το να μην μιλάει κάποιος, το να είναι συνεχώς ενοχλημένος κάποιος, είναι μια παθητική έκφραση θυμού. Το πρόσωπο το οποίο συνδέεται με τον άνθρωπο που έχει την παθητική έκφραση θυμού, προσλαμβάνει το θυμό. Νιώθει άσχημα που ο ή σύντροφος είναι αποτραβηγμένος, είναι αποξενωμένος, έχει μούτρα και κατηγορεί τον άλλον άνθρωπο ότι φταίει αυτός για τη χαλασμένη του διάθεση, όπως είχαμε πει στο προηγούμενο σχόλιο. Με λίγα λόγια, νιώθει σαν να το λες άχρηστο το να του πεις το οτιδήποτε. Έφτασα στο σημείο να πιστεύω ότι του κάνω εγώ κακοποίηση bullying και φοβάμαι πώς θα πω το κάθε τι ώστε να μην θυχτεί. Έγραψα εγώ στη φίλη, πρόσεξε. Όλα αυτά που γράφεις δηλώνουν παθητική επιθετικότητα και gaslighting. Είπαμε, παθητική επιθετικότητα είναι να είσαι θυμωμένος, να έχεις αρνητικά συναισθήματα και να μη φωνάζεις, να μη χτυπάς πράγματα κάτω, αλλά να κατεβάζεις τα μούτρα σου, να ενοχληθείς κλπ. Κλπ. Όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Gaslighting είναι μια λέξη αγγλική, η οποία προέρχεται από την κλασική ταινία Gaslight, τα θεατρικό και μετά έγινε ταινία στη δεκαετία του 40, και όταν λέμε αυτός ο άνθρωπος κάνει gaslighting στον άλλο άνθρωπο, σημαίνει ότι προσπαθεί να τον βγάλει τρελό, του ακυρώνει την εμπειρία του, του λέει δεν θυμάσαι καλά, δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, δεν είναι όπως τα λες, είναι υπερβολές αυτά κλπ. Κλπ. Η φίλη απαντάει, το ξέρω, το αναγνωρίζω πλέον μετά από τόση ψυχοεκπαίδευση. Του το λέω και πάλι θίγεται, εφόσον τον κατηγορώ. Ό,τι και να τους πεις, θίγονται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είμαι για τα παιδιά μαζί και για τις ανασφαλίες μου. Η φίλη εδώ αναγνωρίζει ότι όντως δεν εξασκεί η ίδια εκφοβισμό στον σύντροφό της, αλλά ότι ο σύντροφος της κάνει κάτι άλλο που κάνουν πολύ συχνά. Η άρχιση προβάλλει το τι κάνει αυτός πάνω της. Αυτός της κάνει εκφοβισμό, την κατηγορεί ότι αυτή τον εκφοβίσει. Πάμε στο επόμενο σχόλιο. Πόσο έχουν δυσκολέψει οι σχέσεις, ανεξάρτητα από τις ηλικίες, παρατηρούμε το ίδιο μοτίβο σχέσεων. Ο ένας ενσυναισθητικός, δηλαδή να έχει κυρίως υψηλή ενσυναίσθηση, ο άλλος αδιάγνωστος, μπλέκουν μαζί και έχουμε δράματα. Δεν ξέρω ειλικρινά. Οι αδιάγνωστοι δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Οι άλλοι είναι ενοχικοί και ξεκινάει ο χορός της συναισθηματικής κακοποίησης. Θέλω να απευθυνθώ στο κοριτσάκι αυτό και να του πω πως γλίτωσε να βρίσκεται μέσα σε μια τοξική σχέση και επίσης αυτός ο άνθρωπος της έκανε και ένα επιπλέον καλό. Αναφέρεται στο βίντεο εκείνο «Εγώ θυμώνω εσύ φταίς» που ο νεαρός είχε ξεσπάσματα θυμού και κατηγορούσε τη σύντροφό του ότι εκείνη έφταιγε που αυτός θύμωνε. Την εκπαίδευσε, λέει η φίλη, και της έμαθε πώς να αναγνωρίζει στο μέλλον αυτά τα τοξικά μοντέλα και να τα αποφεύγει. «Πονάς, κορίτσι μου, τώρα, αλλά μετά θα λες τι ωραία που είναι η ζωή και πω που γλίτωσα». Αυτό που εντοπίζει εδώ η φίλη, ότι ο σύντροφος, ο ένας, ο οποίος πολύ πιθανόν είναι συνεξαρτώμενος, έχει υψηλή ενσυναίσθηση και ενοχικότητα, επηρεάζεται από τον παθητικό και κεκαλυμμένο θυμό του νάρκισσου και αδιαγνωστού συντρόφου, νιώθει ενοχές, παίρνει την ευθύνη για τα συναισθήματα και για τις κακοποιητικές συμπεριφορές του αδιάγνωστου συντρόφου και ο φαύλος κύκλος της ψυχολογικής και συναισθηματικής κακοποίησης συνεχίζεται. Ένα άλλο ερώτημα λέει, αν κάποιος αντιδρά πρώτος με θυμό, έστω έντονο, όταν ο άλλος ή άλλη με την κακοποιητική πράξη δεν μιλά ή με επικριτικά και υποτιμητικά λόγια αρχίζει τη συζήτηση, αυτός που θα θυμώνει έχει το πρόβλημα, δηλαδή δεν μπορεί να διαχειριστεί το θυμό του? Όχι. Όχι. Γιατί είπαμε ότι και η παθητική επιθετικότητα πάλι είναι μια δυσλειτουργική έκφραση θυμού.
Η παθητική επιθετικότητα προκαλεί ενεργητική επιθετικότητα. Δηλαδή, αν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος θυμώνει μαζί σου, δεν θυμώνει έντονα, δεν φωνάζει, δεν το κάνει με τρόπο φανερό, αλλά θυμώνει με ένα παθητικό τρόπο, είναι απολύτως φυσιολογικό το πρόσωπο το οποίο δεν έχει τέτοια θέματα παθητικής επιθετικότητας και δεν έχει τέτοια θέματα δυσλειτουργίας συναισθηματικής, να θυμώσει κανονικά, να θυμώσει ενεργά, να θυμώσει απροκάλυπτα και όχι και καλυμμένα. Και εκεί ξεκινάει ένας δεύτερος κύκλος gaslighting που λέει «Α, εσύ θυμώνεις, εγώ ήμουν ήρεμη, εσύ θυμώνεις. Εγώ ό,τι σου το είπα σε πολύ χαμηλό και έντονο τόνο, εσύ θύμωσες. Άσχετον αν αυτό που μου είπες ήταν μια ειρωνία, ήταν ένα ασύγνωστο ψεύδος, ήταν έβαζες λάδι στη φωτιά, επίτηδες μου είπες κάτι για να θυμώσω». Λοιπόν, το επόμενο σχόλιο. «Είδα το βίντεο και προβληματίστηκα», λέει μια άλλη φίλη. «Είμαι ένας άνθρωπος που έχει εκρήξεις θυμού. Τι μπορεί να κρύβεται όμως πίσω από αυτό? Δηλαδή, τι εννοώ? Όταν υπάρχει ένας σύντροφος που δεν είναι επικοινωνιακός, κρατάει μέσα του ότι τον ενοχλεί και κάνει παθητική επιθετικότητα. Όταν είσαι αόρατη για αυτόν, σαν να μην υπάρχεις», λόγια δικά του αυτά, μου τα έχει πει. «Μήπως σε αυτή την περίπτωση είναι δικαιολογημένος ο θυμός?» Βεβαίως και είναι δικαιολογημένος. Αφύσικο θα ήταν, αδιάγνωστη θα ήσουν κι εσύ αν δεν θύμωνες ενεργητικά μετά από αυτό. «Απλώς προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ, να σημειώσω ότι κάνω και ψυχοθεραπεία για να βοηθηθώ και πολύ καλά κάνεις. Να πω επίσης πως σε αυτή την αλλαγή του χαρακτήρα του πιστεύω ότι φταίω κι εγώ, η δική μου συμπεριφορά». Να ενοχικότητα, να ενοχικότητα, ότι φταίς εσύ επειδή αυτός έχει παθητική επιθετικότητα. Όχι, αγάπη μου. Ένας άνθρωπος αδιάγνωστος, ένας άνθρωπος νάρκισσος έχει παθητική επιθετικότητα γιατί έτσι είναι φτιαγμένος. Έχει παθητική επιθετικότητα γιατί δεν θέλει να κάνει την σκληρή πνευματική δουλειά, να αναγνωρίσει το συναίσθημά του, να παραδεχτεί το συναίσθημά του και να δράσει με βάση το συναίσθημά του, σεβόμενος το συναίσθημά του και σεβόμενος και τους άλλους ανθρώπους γύρω του. Γι' αυτό λειτουργεί με παθητική επιθετικότητα. Πάμε παρακάτω και το επόμενο ερώτημα είναι: σε ποιες περιπτώσεις δικαιολογείται ο θυμός? Και η απάντηση που έδωσα: όταν διατρέχουμε πραγματικό κίνδυνο. Είναι φυσιολογικό συναίσθημα ο θυμός, είναι ένα από τα 6 βασικά συναισθήματα. Αν θυμάστε, το 2020 είχαμε κάνει 6 κύκλους σεμιναρίων για τη συναισθηματογνωσία. Ένα από αυτά τα βασικά συναισθήματα ήταν και ο θυμός. Ο θυμός είναι ένα απαραίτητο, χρήσιμο συναίσθημα, το οποίο είναι στη φύση μας για να μας προστατεύει όταν διατρέχουμε σωματικό και ψυχολογικό κίνδυνο. Ο θυμός μας ενεργοποιεί, ούτως ώστε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Οπότε, όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος σε βγάζει τρελό, ο οποίος υποδαυλίζει διαμάχες, προκαλεί αποξένωση μέσα στη σχέση, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν νοιάζεται για τα συναισθήματά σου, δεν έχει ενσυναίσθηση, όταν του λες για τα πράγματα που σε απασχολούν, δείχνει πλήρη απάθεια, όταν αποξενώνεται και απομακρύνεται από τη συνδεσιμότητα και δεν φροντίζει συναισθηματικά τον σύντροφό του ως οφείλει, γιατί όταν μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση, όταν είμαστε μέσα σε μια σχέση, οφείλουμε να φροντίζουμε συναισθηματικά τη σχέση μας και οφείλουμε να δείχνουμε οικειότητα προς τον σύντροφο μας και προς τη σύντροφο μας και τα δύο μέλη μιας σχέσης. Αν δεν θες να δείξεις οικειότητα, αν δεν γουστάρεις να συνδεθείς, αν δεν γουστάρεις να είσαι παρόν σε μια σχέση, να μην μπεις, κάτσε μόνος σου, κάτσε μόνη σου. Αν δεν θες να δείξεις τις ευάλωτες πλευρές σου, κάτσε μόνος σου, κάτσε μόνη σου. Αν δεν θες να ασχοληθείς με τα συναισθήματα του συντρόφου σου και της συντρόφου σου, κάτσε μόνος σου, κάτσε μόνη σου. Από τη στιγμή που μπαίνεις σε μια ερωτική σχέση, οφείλεις να συνδέεσαι με τον άλλο. Οπότε, η τιμωρία της σιωπής, η παθητική επιθετικότητα,
το αποτράβηγμα από τη συνδεσιμότητα μέσα σε ένα ζευγάρι. Το να θίγεται ο άλλος ή η άλλη με το παραμικρό, το να κρατάει μούτρα για ώρες ή να κρατάει μούτρα για μέρες. Το να δημιουργεί μια αρνητική ατμόσφαιρα ανάμεσα στο ζευγάρι με ηλίθιες αφορμές, με παλαβές αφορμές, με αφορμές οι οποίες κάθε φορά αλλάζουν, οι αφορμές οι οποίες προκαλούν το θυμό του αδιάγνωστου ανθρώπου. Τότε είναι πολύ φυσιολογικό ο σύντροφος ενός τέτοιου ανθρώπου, η σύντροφος ενός τέτοιου ανθρώπου να νιώσει κίνδυνο. Κίνδυνο για την ψυχική του υγεία, για την ψυχική της υγεία. Είναι επικίνδυνο για την ψυχική μας υγεία να παραμένουμε σε σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι υποσκάπτουν συνεχώς την αυτοεκτίμηση μας, την καλή γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας και οι οποίοι μας δείχνουν με πράξεις και με λόγια συνέχεια ότι δεν μας αγαπούν. Ποια είναι τα λόγια που δείχνουν ότι ένας αδιάγνωστος νάρκισσος σύντροφος δεν μας αγαπάει? Όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ έχει μόνο παρατηρήσεις να μας κάνει. Όταν ό,τι κάνουμε είναι λάθος. Όταν οποιαδήποτε έκφραση μιας διαφωνίας που έχουμε με αυτόν τον άνθρωπο αποτελεί αφορμή και αιτία για να ξεκινήσει μια ακόμη αποξενωτική περίοδος, ναι, τότε κινδυνεύει η ψυχική μας υγεία. Καλύτερα να είμαστε μόνοι μας παρά να είμαστε με έναν άνθρωπο ο οποίος μας δείχνει καθημερινά ότι δεν αξίζουμε για να αγαπηθούμε. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, τον αγαπάς όπως πραγματικά είναι. Τον αποδέχεις όπως πραγματικά είναι. Δεν του λες, για παράδειγμα, πρέπει να χάσεις 10 κιλά, να διώξεις 10 κιλά για να γίνεις ωραία. Του λες, για παράδειγμα, τι μου είχε λέγει μια κοπέλα προχθές, είχε διαγνωστεί με κορονοϊό και την πήρε τηλέφωνο ο πρώην της ο νάρκισσος και της είπε, έμαθα ότι έχεις διαγνωστεί με κορονοϊό και επειδή λόγω του ότι είσαι υπέρβαρη και μιλάμε η κοπέλα 3-4 κιλά να ήταν πάνω από αυτό που θα θεωρούνταν ότι δεν ήταν υπέρβαρο για το ύψος της, πήρα να δω τι κάνεις γιατί είσαι ευπαθής ομάδα. Όταν γίνονται όλα αυτά, τότε παίρνουμε το μήνυμα ότι δεν αξίζουμε για να αγαπηθούμε. Και αυτό δεν μας βοηθάει καθόλου στο να έχουμε καλή ψυχική υγεία και ισορροπία. Όταν η εμπειρία μας ελαχιστοποιείται από τον άλλον άνθρωπο. Όταν λέμε, για παράδειγμα, είμαι στενοχωρημένος επειδή θυμώνεις μαζί μου χωρίς σημαντικό λόγο και βγάζεις τα νεύρα σου πάνω μου και σου λέω, πότε θύμωσα? Θύμωσα εγώ? Όχι, εγώ δεν θύμωσα. Επειδή δεν είχα όρεξη να μιλήσω σημαίνει ότι θύμωσα? Εγώ την άποψή μου είπα. Δεν θύμωσα. Μα έκανα εγώ τη μορία της σιωπής? Όχι. Όχι, ήμουνα κουρασμένη. Ήμουνα κουρασμένη και γι' αυτό δεν σου απαντούσα. Λοιπόν, ο θυμός είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα το οποίο το έχουμε για να προστατευόμαστε από κινδύνους. Οι αδιάγνωστοι άνθρωποι που έχουν δυσκολίες με την προσωπικότητά τους ή έχουν διαταραγμένες προσωπικότητες ή έχουν ναρκισιστικά στυλ προσωπικότητας αποφεύγουν να έχουν επαφή με τα συναισθήματα τους και δι τα αρνητικά συναισθήματα. Τα αποφεύγουν όπως ο διάολος του λιβάνι. Ούτε παραδέχονται πως τα νιώθουν, ούτε παραδέχονται πως τα έχουν, ούτε μπαίνουν στον κόπο να τα διαχειριστούν. Τα αρνούνται τα συναισθήματα τους, τα αποθούν. Η λέξη απόθεση σημαίνει σπρώχνω προς τα κάτω. Δεν ασχολούνται με τα συναισθήματά τους και έτσι τα συναισθήματα τους βγαίνουν βόλτα και θερίζουν αθώα θύματα. Δεν είναι κακό συναισθήμα ο θύμος. Όταν όμως αυτός που νιώθει το θυμό ξέρει γιατί θύμωσε, της ανήκει ο θυμός, το θυμός της, αναγνωρίζει ότι θυμώνει και είναι διαθέσιμη να μιλήσει για αυτό το θύμα και να συζητήσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος θυμώνει αλλά μιλάει και είναι διαθεσιμένος να συνεχίσει να μιλήσει για αυτό, να μιλάει για αυτό που νιώθει και να συνεχίσει να συνδέεται με το τέρι του, με το τέρι της, παρόλο που έχει θυμό, δεν αποξενώνει τον άλλο άνθρωπο. Είναι ιδιαίτερα σκληρό
ιδιαίτερα τιμωρητικό και ιδιαίτερα απάνθρωπο να αποξενωνόμαστε μέσα στην ίδια μας τη σχέση. Γιατί η αποξένωση μέσα σε μια σχέση είναι ακριβώς το αντίθετο της έννοιας της σχέσης. Δημιουργούμε ερωτικές σχέσεις, μπαίνουμε σε ερωτικές σχέσεις για να συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Θα αναφερθώ πάλι στη μελέτη του Harvard, η οποία αλλιώς τη μελέτη της ευτυχίας, στην οποία οι μελετητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι όταν έχουν deep, meaningful connections, βαθιές νοηματοδοτημένες συνδέσεις. Η σύνδεση, η πραγματική σύνδεση, η ουσιαστική σύνδεση με τους άλλους ανθρώπους μας βοηθάει να έχουμε ψυχική υγεία, ηρεμία και ευτυχία. Όταν μέσα σε μια σχέση ο σύντροφος μας, η σύντροφος μας, επειδή αρνείται να αναλάβει την ευθύνη των δικών του συναισθημάτων, των δικών της συναισθημάτων, μας αποξενώνει σε ταχτά χρονικά διαστήματα, τότε μας τραυματίζει ψυχικά. Και αυτό συνιστά ξεκάθαρα ψυχική κακοποίηση. Αυτό χρειάζεται να το καταλάβουμε. Να το έχουμε υπόψη μας. Δεν είναι κακό συναίσθημα ο θυμός, το ξαναλέω. Όταν ένας άνθρωπος θυμώνει σε υψηλούς τόνους και βγάζει πολύ έντονο θυμό, πρέπει να το ψάξει για να δει εάν έχει μέσα του αποθυμένο θυμό και από άλλες καταστάσεις. Για παράδειγμα, αν είσαι σε μια σχέση με έναν άρκισο για 5 χρόνια, για 10 χρόνια, για 20 χρόνια και παρεξηγείται μαζί σου μέρα παραμέρα και σου βγάζει αυτή την παθητική επιθετικότητα, και όταν θα τελειώσει η τιμωρία σου θα επιστρέψει πίσω χωρίς να αναλάβει την ευθύνη των πράξεων του, χωρίς να ζητήσει συγγνώμη, χωρίς να λάβει δράση του ώστε να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του. Αν δεν δεχθεί και αν δεν προθυμοποιηθεί να κάνει ψυχοθεραπεία και να δεσμευτεί στη ψυχοθεραπεία και να το κάνει επειδή ο ίδιος ή η ίδια θέλει να εξελιχθεί και να καλυτερεύσει ως άνθρωπος, τότε κουβαλάς πολύ αποθυμένο θυμό από όλες εκείνες τις φορές στις οποίες έχεις δεχθεί παθητική επιθετικότητα. Οπότε ναι, είναι φυσικό και αναμενόμενο να βγάζεις πολύ έντονο θυμό κάθε φορά που θα δέχεσαι ξανά παθητική επιθετικότητα, και μπαίνουμε έτσι σε ένα φαύλο κύκλο ενός ζευγαριού στο οποίο ο ένας από τους δύο αρνείται να αναγνωρίσει τα συναισθήματα του και να τα διαχειριστεί, οπότε λειτουργεί σταθερά με παθητική επιθετικότητα, και ο άλλος, ο οποίος αναγνωρίζει το συναίσθημά του και θέλει να το διαχειριστεί, είναι συνεχώς σε ψηλούς τόνους ενεργητικής επιθετικότητας, έντονου θυμού, επειδή η αιτία του θυμού, το πρόσωπο το οποίο συνταυλίζει το θυμό, δεν μπαίνει στη διαδικασία της ουσιαστικής επίλυσης του ζητήματος. Δεν λέω με αυτό ότι είναι πολύ καλή ιδέα να υψώνουμε τους τόνους τα χίλια και να φωνάζουμε κάθε μέρα και συνέχεια κλπ. Γιατί μου ήρθε τώρα στο μυαλό μια φίλη εδώ στο κανάλι, ξέρει ποια είναι, η οποία μπήκε και έγραψε διάφορα σχόλια ότι ενώ είχε καταφέρει να δαμάσει το θυμό της σε μεγάλο βαθμό, ότι τον τελευταίο χρόνο που της συνέβηκαν και κάποια θέματα με την υγεία της κτλ, ότι έχει βρει τον εαυτό της να θυμώνει πάρα πολύ και λέει έχω απογοητευτεί από τον εαυτό μου, θυμώνω πάρα πολύ κλπ. Είμαι σίγουρη ότι υπερβάλλει για το πόσο θυμώνει. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα όσο το παρουσιάζει, και επειδή έχουμε μιλήσει με αυτή τη φίλη, οι αιτίες για τις οποίες θύμωσε δεν ήταν αμελητές αιτίες, όπως και να έχει. Αν έχουμε τόσο έντονο θυμό, καλά κάνουμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία, και στη ψυχοθεραπεία να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά και να μιλήσουμε αντικειμενικά και ρεαλιστικά στη ψυχοθεραπεία και για το τι βιώνουμε καθημερινά, να μιλήσουμε και για τη σχέση μας και να είμαστε ανοιχτοί στο να αναλυθεί στη ψυχοθεραπεία η δυναμική που υπάρχει μέσα στη σχέση μας και να είμαστε έτοιμοι, έτοιμες να ακούσουμε ότι μπορεί η σχέση μας να είναι δυσλειτουργική, μπορεί να βρισκόμαστε σε ένα τοξικό μοντέλο σχέσης και να αναλάβουμε την ευθύνη για το να εξυγειάνουμε τη ζωή μας. Μπορεί κάποιος να πει, δηλαδή τώρα τι μας λες ότι η μόνη λύση
σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να φύγουμε από τον αδιάγνωστο, να φύγουμε από τον άρχισο, να τον παρατήσουμε και να πάμε παρακάτω. Έχουμε πει πολλές φορές και σε άλλα βίντεο, όταν υπάρχουν θέματα στη σχέση ενός ζευγαριού και μιλήσουμε μια φορά για τα θέματα και δύο φορές και τρεις και τέσσερις και πέντε και δέκα και δεν υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, αν ζητήσουμε να πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία ζευγαριού και δεν υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, αν ζητήσουμε, όπως κάνουμε εμείς θεραπεία, εάν τυχόν κάνουμε, να κάνει και ο άλλος ο άνθρωπος και δεν υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, δεν θα καθίσουμε εκεί πέρα να χαλάσουμε τη ψυχική και τη σωματική μας υγεία ή στο όνομα της αγάπης, του έρωτος ή της αφοσίωσης ή οτιδήποτε άλλο. Σας υπενθυμίζω ότι απόψε, στις 10 το βράδυ, είμαστε σήμερα Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022, έχουμε το live στο κανάλι μας, στο οποίο θα συζητήσουμε για ποιους λόγους κάποιοι άνθρωποι ελκυόμαστε, ερωτευόμαστε και μπαίνουμε σε σχέσεις με αδιάγνωστους και νάρκισσους ανθρώπους. Για να δούμε και λίγο την ψυχοπαθολογία του άλλου προσώπου. Έχουμε μιλήσει για τους νάρκισσους αρκετά, ας πάμε να μιλήσουμε και για αυτούς οι οποίοι πάνε και μπλέκουν με νάρκισσους. Τι καπνό φουμάρουν και γιατί και πώς μπορεί να βελτιωθεί. Αυτό. Την αγάπη μου. Φιλιά.